πήραν θέση στο διασωστικό σκάφος Ευρώπη και έγιναν διασώστες για μία μέρα στο πλαίσιο σχετικής δράσης που διοργάνωσε η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ηρακλείου. Διοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση. Ξεκίνησε από την Πέμπτη, ολοκληρώνεται την Κυριακή το βράδυ. Δίνουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να γίνουν διασώστες για μία ημέρα, να μάθουν τα σωστικά μέρη του διασωστικού σκάφους Ευρώπη, να μάθουν για την πρόληψη της θαλάσσιας διάσωσης, όπως επίσης και να κάνουν και μία εξαίρετη βόλτα που είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους, εξερευνώντας το διασωστικό σκάφος Ευρώπη. Ονομάζομαι Ζαχαρδέης Ευάγγελος, είμαι χειριστής του σκάφους. Ο συνάδελφός μου, Ζαρβός Μανώλης, είναι πλοηγός. Το σκάφος αυτό είναι στο Ηράκλειο από το 2017. Εδώ έχουμε μια μικρή οθονούλα των καντράν του χειριστή, ένα joystick που επιτρέπει στο σκάφος να κάνει λεπτούς χειρισμούς. Οθονούλα δίπλα ακριβώς για τις τροφές του κινητήρα και για τις μοίρες του τιμονιού. Αναλογική πηξίδα. Διασώστες της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης υποδέχτηκαν τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επιβιβάστηκαν στο σκάφος της ομάδας και έμαθαν πώς είναι μια επιχείρηση διάσωσης στη θάλασσα, ενώ ενημερώθηκαν για τα μέτρα αυτοπροστασίας και την ασφάλεια στο νερό. Παράλληλα, ενημερώθηκαν για τον διασωστικό εξοπλισμό στις επιχειρήσεις και πώς μπορούν να βοηθήσουν όποιον κινδυνεύει στη θάλασσα. Υπάρχει ενδιαφέρον από όλες τις ηλικίες και από νέα παιδιά, τα οποία θέλουν και να ενταχθούν στο επόμενο σχολείο διάσωσης που θα ξεκινήσει από το νέο έτος. Και αυτό μας ευχαριστεί, γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος συνεχώς αυξάνει το αίσθημα του εθελοντισμού. Αν αφήσω τώρα με το δεξιά μου, δίνω στο σκάφος όντως και πάει έτσι. Μπορείς να κάνω τίποτα. Στόχος κάθε διασώστη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης είναι η ανθρώπινη ζωή. Η εθελοντική οργάνωση αριθμεί 35 παρατήματα σε όλη τη χώρα με πάνω από 3.500 μέλη, εκ των οποίων οι 80 προέρχονται από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ηρακλείου. Το 2019 έχουμε επέμβει σε περίπου 10 διασώσεις που έχουμε κληθεί από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου. Γούβες, γούρνες, αμουδάρα και στην τελευταία που είχαμε πάει και στα Χανιά 4 μέρες για τη Σούζαν Ήτον. Πολίτες ενημερώθηκαν για τη σημαντική προσφορά της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης σε ανθρώπους που κινδυνεύουν, στείνοντας επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε έκτακτα περιστατικά, με τους διασώστες να στέλνουν το μήνυμα ότι ο εθελοντισμός πρέπει να μπει στη συνείδηση του κάθε πολίτη. Είμαστε ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο. Οι εθελοντές πολλά κομμάτια από αυτά που χρειάζονται τα βάζουν από την τσέπη τους, όπως τα ρούχα τους, και θα πρέπει η πολιτεία να σταθεί δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και γενικά στις ομάδες που ασχολούνται με τον εθελοντισμό.